Αγωγό έσπασε στην οδό Ιερού Λόχου πίσω από το 5ο γυμνάσιο στην Αλεξανδρούπολη το μεσημέρι τη Τετάρτη. Οι υπάλληλοι τη ΔΕΙΑ βρέθηκαν στο σημείο και προχώρησαν στην αποκατάσταση τη βλάβη. Ωστόσο, όπω λένε οι κάτοικοι, άφησαν πίσω του λάσπε από σκαψίματα που έκαναν μπροστά στι εισόδου των πολυκατοικιών. Αυτό φαίνεται να ενόχλησε του κατοίκου που διαμένουν στην εν λόγω περιοχή. Μένω εδώ στην Ιερού Λόχου και χθε είχε μία βλάβη εδώ. Ήρθε το συνεργείο της ΔΕΙΑ για αποκατάσταση. Όμορφα, ωραία, έγινε η αποκατάσταση. Έρχομαι εγώ τώρα 12 η ώρα το μεσημέρι. Τι να δω. Ο δρόμος αυτός ήταν η χάλια. Όπως βλέπετε δεξιά μου, έτσι ήταν όλο αυτό το τμήμα εδώ. Και αναγκάστηκα μετά να κάνω ορισμένες επαφές. Πήρα τον κύριο Ναϊτίδη, με εξυπηρέτησε. Και ευχαριστώ και τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ, ο οποίος... Μόλι τον πήρα τηλέφωνο, μου λέει θα στείλω αυτοκίνητο να έρθει να καθαρίσει το δρόμο. Ήταν απαράδεικτο γιατί εδώ που είναι το γκαράζ είχε 20 πόντου λάσπη όπω τη βλέπετε εδώ. Και, και, καθίσαμε με το παλικάρι για να μπορέσουμε να καθαρίσουμε το δρόμο για να μπούμε μέσα. Ούτε αυτοκίνητο περνάει, ούτε γυναίκε, ούτε παιδιά. Κανένα δεν μπορεί να περάσει. Και όλο αυτό εδώ γίνεται γιατί τα παλιά χρόνια πριν τον κύριο Ζαμπούκη αυτό ο δρόμο είναι 50 μέτρα και δεν κάθισε ο κύριος Τσίχλης θεός χωρές Από εκεί περνάει αγωγός. Από εκεί η Καυκάσου περνάει αγωγό, 50 μέτρα δεν άλλαξε το δίκτυο. Οι κάτοικοι τη περιοχή είναι αγανακτισμένοι με την κατάσταση που επικρατεί στον συγκεκριμένο δρόμο, καθώ το δίκτυο ίδρυυση δεν έχει αλλάξει εδώ και πολλά χρόνια και ζητούν να τεθεί ω θέμα προ στο Δημοτικό Συμβούλιο με σκοπό να βρεθεί λύση. Και τρέχω μετά εγώ, πάνω στο στρατόπεδο να πάρω άσφαλτο να έρθω να τη ρίξω. Αυτή την άσφαλτο την έχω ρίξει μόνο μου. Τη βλέπετε, είναι ακανόνιστη γιατί την ρίχνω όπου βγαίνει το χώμα. Το ίδιο θα συμβεί τώρα και εκεί για να γίνει η αποκατάσταση αυτή. Ευτυχώ με γνωρίζουν για τα παιδιά και δεν του φέρνω εδώ και πηγαίνω και παίρνω τα μπετόνια και ρίχνω μόνο μου άσφαλτο. Δεν είναι η κατάσταση αυτή. Θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο κάτι. Να το περάσουν στον προπολογισμό του μέσα και να αποκατασταθεί 70 μέτρα. Από εκεί, από την Χιλή μέχρι την Καυκάσου, είναι 70 μέτρα. Αυτή η αποκατάσταση θα παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο και τον πρόεδρο τη ΔΕΙΑ να το βάλουν στον προπολογισμό, ούτω ώστε να γίνει μια αποκατάσταση σωστή για να μην έχουμε αυτά τα παρατράγωδα που έχουμε τώρα.